Ακούτε τα podcast του 902.gr. Πού είναι η αντιπολίτευση? Ποιος θα σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη? Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που κυκλοφορούν τώρα τελευταία σε τηλεοπτικά πάνελ, σε τίτλους εκδηλώσεων, σε άρθρα, σε ιστοσελίδες και εφημερίδες, και μάλιστα αυτά τα ερωτήματα διακινούνται τόσο από όσους ανησυχούν για τη σταθερότητα του αστικού πολιτικού συστήματος, όσο και από τάχα αντιπάλους της κυβέρνησης. Βέβαια, ειδικά οι τελευταίοι έχουν φροντίσει να χρήσουν παντοδύναμη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη μετεκλογική μέρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για να δούμε λοιπόν πού είναι η αντιπολίτευση. Έχουμε σε εξέλιξη τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποίησεις των τελευταίων χρόνων. Δεκάδες μπλόκα έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα και συντονίζονται πανελλαδικά, ενώ οι αγρότες, ενωμένοι, απαιτούν συγκεκριμένα αιτήματα από την κυβέρνηση με αιχμές. Πρώτον, την αναπλήρωση του εισοδήματός τους. Δεύτερον, τη μείωση του κόστους παραγωγής. Τρίτον, κατώτατες εγγυημένες τιμές. Τέταρτον, καμία περικοπή στις ενισχύσεις επιδοτήσεις που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, παρουσιάζει σαν μέτρο ελάφρυνσης υποσχέσεις όπως αυτές που ακούσαμε για το αγροτικό ρεύμα. Τι σημαίνει υπόσχεση αυτή πρακτικά? Σημαίνει ότι οι αγρότες θα πληρώνουν το ρεύμα 40% παραπάνω από ό,τι διεκδικούν. Αλήθεια, ποιο κόμμα μπορεί να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση και στο πλευρό των αγροτών? Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έχουν εφαρμόσει ήδη τις προηγούμενες φάσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ έχουν υπερψηφίσει και τη νέα ΚΑΠ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορούν τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιπολιτευτούν τη Νέα Δημοκρατία? Όχι βέβαια. Έχει αποδειχθεί και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Γι' αυτό το κουκουέ μπορεί και κοιτά στα μάτια τους αγρότες που κινητοποιούνται, γι' αυτό οι κομμουνιστές αγρότες μαζί με άλλους αγωνιστές αναγνωρίζονται πλατιά πλέον ως η πρωτοπόρα δύναμη στο δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πάμε παρακάτω. Έχουμε σε εξέλιξη τις πιο μαζικές κινητοποιήσεις φοιτητών της τελευταίας 15ετίας. Τα αμφιθέατρα κάθε εβδομάδα γεμίζουν ασφυκτικά με φοιτητές και φοιτήτριες. Οι σύλλογοι φοιτητών εδώ και 5 εβδομάδες αποφασίζουν τα εξής. Όχι στο νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι στις δωρεάν σπουδές για όλους. Ναι στα πτυχία με αξία για δουλειά με δικαιώματα. Αυτά διεκδικούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της χώρας. Και είναι πλέον σαφές ότι αυτό θέλει και η πλειοψηφία των φοιτητών. Την ώρα λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βρει υποστηρικτές μέσα στα πανεπιστήμια, καθώς εκτός από τους φοιτητές, το νομοσχέδιο το καταδικάζουν και οι πανεπιστημιακοί και οι εργαζόμενοι των ιδρυμάτων. Τους βρίσκει αυτούς τους συμμάχους και τους υποστηρικτές στα τηλεοπτικά πάνελ. Και δεν εννοούμε μόνο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε μόνο ορισμένους παπαγάλους δημοσιογράφους. Βασικά, εννοούμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Προσέξτε και την έκφραση «μη κρατικά πανεπιστήμια». Ταυτίζονται μέχρι και με τα προπαγανδιστικά κόλπα του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι η αλήθεια ότι εκεί πλέον το έχουν τερματίσει. Πριν μία εβδομάδα είχαμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαμουλάκη να δηλώνει πως ακούει και την πρόταση για δίδακτα στα δημόσια πανεπιστήμια, αν, λέει, τίθεται ζήτημα επιβίωσης των ιδρυμάτων. Τον παρακολουθούσε δίπλα ο Δημοκράτης και δαγκωνόταν από τη ζήλια που δεν το σκέφτηκε εκείνος αυτό το εκπληκτικό άλοθη. Μετά από μία εβδομάδα, άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και δηλώνει περήφανος γιατί δεν έχει ταμπού με το άρθρο 16 και πρέπει, λέει, να ανοίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ τη συζήτηση για την αναθεώρησή του. Α, θα αναρωτηθεί κανείς. Μα θα μπορούσε κάποιο από τα κόμματα που συμφωνεί με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εφαρμόσει τις κατευθύνσεις αυτές στην ανώτατη εκπαίδευση να αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία και το νομοσχέδιό της? Όχι βέβαια. Το κουκουέ όμως μπορεί. Μπορεί και κοιτάει στα μάτια τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Τα μέλη και τα στελέχη της ΚΝΕ έχουν πάρει πάνω τους τόσο την οργάνωση της πάλης από την πρώτη στιγμή, όσο και την ενημέρωση όχι μόνο των φοιτητών, αλλά συνολικά του ελληνικού λαού μέσα από τις παρεμβάσεις τους και φυσικά τις μεγάλες κινητοποίησεις τους σε όλες τις πόλεις της χώρας. Άλλο παράδειγμα. Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Ενώ τα εργατικά συνδικάτα, ομοσπονδίες εργαζομένων, εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΗ οργανώνουν πανελλαδική απεργία με βασικές διεκδικήσεις στην αύξηση των μισθών, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα για την ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος. Αν ρωτήσει κανείς
Τι κάνει γεσέ, ρε παιδί μου? Η απάντηση είναι απλή. Οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, χέρι-χέρι με τη Νέα Δημοκρατία, εμπόδισαν την προκήρυξη απεργίας για τις 28 Φεβρουαρίου και αποφάσισαν απεργία στα μέσα Απρίλη, δηλαδή 2,5 μήνες μετά. Ήδη εκδηλώνεται κύμα απεργιακών αποφάσεων για τις 28 Φεβρουαρίου με εκατοντάδες σωματεία σε όλη τη χώρα να παίρνουν θέσεις μάχης. Ταυτόχρονα δίνονται κάθε μέρα πολύ σημαντικές μάχες στους χώρους δουλειάς. Για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και εξελίσσονται κρίσιμες και πρωτόγνωρες απεργιακές μάχες όπως αυτή σε τηλεφωνικά κέντρα, στην Teleperformance για παράδειγμα και άλλες εταιρείες του κλάδου, όπου την προηγούμενη εβδομάδα απήργησαν πάνω από 3.000 εργαζόμενοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά αλλά και άλλες πόλεις. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι συγκρότησαν και επιχειρησιακό σωματείο στην Teleperformance και ήδη ρίχνονται στη μάχη για δεύτερη απεργία τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου. Ξεχωριστό στοιχείο σε αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι μετανάστες που δουλεύουν με βίζα ειδικού σκοπού. Κάτι που, αν και πολλαπλασιάζει τους εκβιασμούς απέναντί τους, δεν στάθηκε ικανό να σταματήσει αυτούς τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για σταθερό ωράριο, αυξήσεις στους μισθούς και συμβάσεις αορίστου χρόνου. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που ακούτε το podcast, μια ελληνική φρεγάτα ετοιμάζεται να λύσει κάβους και να ξεκινήσει για πολεμική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα. Που σημαίνει, μέσα στο στόμα του λύκου, με τεράστιους κινδύνους για το προσωπικό που θα στελεχώνει την αποστολή, αλλά και τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας συνολικά. Τι δουλειά έχουν άργια τα ελληνικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα? Να προστατεύουν τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών και να συντονίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα βήματα της πολεμικής κλιμάκωσης. Ο ελληνικός λαός θα πληρώνει ξανά την προστασία των εφοπλιστών και των κερδών τους με συνέπεια θανάσιμους κινδύνους. Τι λένε όλα τα άλλα κόμματα γι' αυτό? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Δηλαδή, συμφωνούν στο παιδιά του ελληνικού λαού που ορκίστηκαν να φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας να στέλνονται 2.500 χιλιόμετρα μακριά για ξένα συμφέροντα και να φυλάνε containers. Συμφωνούν η Ελλάδα να μετατρέπεται σε στόχο αντιπίνων. Συμφωνούν η Ελλάδα πλέον να εμπλέκεται πρακτικά και άμεσα σε έναν δεύτερο πόλεμο ύστερα από αυτόν της Ουκρανίας. Συμφωνούν ο ελληνικός λαός να χρυσοπληρώνει το ΝΑΤΟ και πολεμικές αποστολές την ίδια στιγμή που για τις ανάγκες του λαού για προστασία από την ακρίβεια λένε ότι δεν περισσεύει μία. Θα κάνουν αντιπολίτευση αυτοί που συμφωνούν? Την ίδια ώρα, με όλα τα παραπάνω και ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στριμωγμένη από τις εξελίξεις που επιβάλλουν οι κινητοποίησεις των αγροτών, οι κινητοποίησεις των φοιτητών, την ίδια ώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και διάφοροι άλλοι ετοιμάζουν με την ψήφο τους να δώσουν ξανά προοδευτικό άλοθη στο Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά ποια είναι η αφορμή? Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για το γάμο και την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Ετοιμάζονται να ψηφίσουν άλλον ένα νόμο της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με καταμερισμό να τον παρουσιάζουν ως προοδευτικό ακριβώς στη γραμμή της κυβέρνησης και των υπουργών της. Και εδώ θα προσθέσουμε μία σημαντική, νομίζουμε, λεπτομέρεια. Τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος επαφών του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμίζουμε ότι αυτή η φόρμουλα διαλόγου εγκαινιάστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά τι γίνεται? Σε αυτόν το στρατηγικό διάλογο περιγράφεται βήμα-βήμα η πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με τους Αμερικάνους. Ας δώσουμε όμως τώρα προσοχή στο εξής. Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τον πέμπτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, κάπου εκεί ανάμεσα στους Χούθη, το Ισραήλ, την Ουκρανία, την ενεργειακή διασύνδεση στα Βαλκάνια, τη συμφωνία για τις βάσεις, την προμήθεια πανάκριβων μαχητικών για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, κάπου λοιπόν ανάμεσα σε αυτά, το κυριολεκτικά ανατριχιαστικό από κάθε πλευρά ανακοινωθέν, διαβάζουμε στο τέλος τα εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ομοθέτηση της ισότητας στο γάμο και τη συνέχιση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επέκταση της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ ατόμων στην Ελλάδα. Μα τόσος καημός από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το νομοσχέδιο? Ονόν νοήτο. Μετά από όλα αυτά είναι προφανές ότι αντιπολίτευση προφανώς και υπάρχει. Δεν βρίσκεται σε όσους αθρίζονται με την κυβέρνηση στην ψήφιση νομοσχεδίων. Δεν βρίσκεται σε όσους αθρίζονται στους υπερασπιστές των αξιών και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
βρίσκεται στους δρόμους του οργανωμένου αγώνα. Εκεί που χρεοκοπούν τα ψέματα, οι αυταπάτες και οι φυσυχασμοί, και γι' αυτό επιστρατεύονται το μαστίγιο, η καταστολή και ο κοινωνικός αυτοματισμός. Αντιπολίτευση όχι μόνο υπάρχει, αλλά δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Αντιπολίτευση που οργανώνεται από τον ίδιο το λαό και τους αγώνες του. Αναμέτρηση με αυτή τη βάρβαρη πολιτική γίνεται και μάλιστα σφοδρή. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη σε μια σειρά μέτωπα την ίδια στιγμή που απολαμβάνει ουσιαστικά πολιτική στήριξη και χάδια από τα άλλα αστικά κόμματα. Και αυτό είναι το πραγματικά ελπιδοφόρο, αφού αυτό αναδεικνύει τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία, ο συλλογικός τους αγώνας και η οργανωμένη διεκδίκηση. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.